Focus Live μέσος δεύτερο. Να θυμίσω ότι εδώ κοντά μας είναι ο κύριος Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, γνωστότατος δημοσιογράφος και εγκυρότατος αρθρογράφος. Ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, που είναι Γενικός Γραμματέας Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδας. Και πριν μιλήσουμε για την ανάπτυξη και την ανεργία, που είναι δύο αλληλένδετα θέματα, η κυρία Λευσάβετα από τα Βρυλίσια μου λέει ότι έκανα κάποιους χαρακτηρισμούς. Άλλη εκπομπή είδατε. Εγώ δεν αναφέρθηκα στο κόμμα που αναφέρεστε εσείς καθόλου. Λοιπόν, η κυρία Ελένα από την Τραπετσόλα, οι βουλευτές δεν θα έπρεπε να πληρώνονται από τη στιγμή που δεν παράγουν έργο. Έχουν λόγο. Σε ένα κοινοβουλευτικό καθεστώς, ο βουλευτής έχει λόγο. Απλώς έχουμε πει και εμείς τη γνώμη μας επανειλημμένα και ο Μιλόν την έχει πει εδώ και μια εικοσαετία αυτή τη γνώμη. Έπρεπε να είναι 200 και όχι 300, είναι πολύ περισσότεροι αναλογικά από τις άλλες χώρες. Και το δεύτερο είναι ότι σε μια χώρα με τέτοια κρίση δεν θα έπρεπε να έχουν ούτε οδηγούς ούτε αυτοκίνητα, όπως δεν έχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ούτε να έχουν βεβαίως αυτούς τους υψηλούς μισθούς 6, 2, 8 χιλιάρικα, γιατί δεν μπορείς να έχεις τον εργαζόμενο 486 και εσύ να έχεις 6, 2. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης από την Καλιφόρνια λέει μια τηλεμαχία θα ξεκαθάριζε το πείο, θα ήταν, λέει, το πιο. Θα ήταν πιο. Ξεδιαλυμένα, λέει, έτσι λέει, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, τα πράγματα. Θα ξεκαθάριζε τα πράγματα. Είναι και αυτή μια άποψη. Η κυρία Ζανέτα από την Ελβετία λέει εδώ και 6 χρόνια έχω κάνει αίτηση για σύνταξη στην Ελλάδα και ενώ έχει η σύνταξη βγει στα χαρτιά, ακόμα δεν έχω πάρει ένα ευρώ. Δυστυχώς είναι αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τις συντάξεις που έχουν μια καθυστέρηση που οφείλεται στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Κύριε Παπανδρόπουλε, να ξεκινήσω από εσάς τώρα. Ανεργία ένα θέμα. Ανάπτυξη το άλλο, αλληλένδετα τα δύο. Βεβαίως, ξέρετε, ακούω τώρα τους πολιτικούς να λένε για 2 εκατομμύρια ανέργους. Ποιο είναι το νούμερο? Εγώ διαβάζω, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, είναι 1.250. Όχι. Ο ΑΕΔ, μιλάμε για την ΕΛΣΤΑΤ. Ναι. Το βγάζει 1.250. Βεβαίως είναι και η μαύρη εργασία, που είναι πολύ υψηλή στη χώρα μας και δυστυχώς δεν την έχει εντοπίσει αυτή τη στιγμή το επίσημο κράτος. Η μαύρη εργασία είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει αυτό αντιμετωπιστεί. Και μιλάμε τώρα για ανάπτυξη. Πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και από ποιους χώρους μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη? Κοιτάξτε, υπάρχει η περίφημη μελέτη της McKinsey που έγινε πριν 4 χρόνια, τότε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, και στην οποία μελέτη προσδιορίζονται οι τομείς που έχουν μέλλον στην Ελλάδα. Ο τουρισμός είναι πρώτος στην κατηγορία. Ακολουθεί η βιομηχανία των ειδών διατροφής, έπεται η φαρμακοβιομηχανία, έχουμε το λιανικό εμπόριο, έχουμε τις νέες τεχνολογίες, βιοτεχνολογία, τις εταιρείες startup και γενικά παραγωγής και αξιοποίησης. Τη γεωργία δεν την εντοπίσουν σαν τομέα? Έχουμε τη γεωργία σε συνδυασμό πάντα με τη βιομηχανία ειδών διατροφής και βέβαια την ναυτιλία που είναι ένας κατεξοχήν. Εδώ όμως θα σας εντοπίσω κάτι νούμερα. Μου έλεγε κάποιος ότι το 60, στη δεκαετία του 60, ήταν 120.000 εργαζόμενοι στους Έλληνες εφοπλιστές. Βεβαίως οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν πολύ περισσότερα καράβια σήμερα από ό,τι είχαν τότε, στη δεκαετία του 60. Έτσι δεν είναι? Έχουν αυξηθεί πολύ. Έχουν αυξηθεί οι δραστηριότητες και ο στόλος τους είναι και αυτή τη στιγμή πρώτος σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα λέει από τις 120.000 έχουν μείνει 15.000 μόνο. Και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί δεν μπορείς από τη μια να έχεις ανεργία και από την άλλη να μην έχει ανθρώπου να ασκούν το επάγγελμα του ναυτικού. Παλιά, όπως ξέρετε, από τα νησιά όλα, οι περισσότεροι ασχολούνται με το επάγγελμα του ναυτικού. Σε όλους τους κλάδους και σε όλα τα επίπεδα. Μηχανικοί, πλοίαρχοι και μέλη των πληρωμάτων. Τι συμβαίνει? Εντάξει, αυτό το πρόβλημα είναι πολύ πολύπλοκο, κύριε Παπαδόπουλε, διότι ένα μέρος από τους τότε ναυτικούς απορροφήθηκε στη συνέχεια από τη μετανάστευση, έτσι. Δηλαδή είχαμε και υψηλή μετανάστευση στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αυστραλία, στην Αμερική, που απορρόφησε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τότε του ενεργού πληθυσμού της χώρας και κυρίως τους νέους. Από την άλλη μεριά άλλαξαν οι συνθήκες προσβάσεως των νέων στη μόρφωση, δηλαδή στην ανώτατη παιδεία.
το να πας να ακολουθήσεις πανεπιστημιακές σπουδές σου απαγόρευε το να γίνεις ναυτικός στην ηλικία των 18 ή 20 ετών. Μετά υπήρξαν και θέματα ανταγωνισμού, δηλαδή κοινωνικού ανταγωνισμού, που μπήκαν νέοι παράγοντες στην αγορά της ναυτιλιακής εργασίας που κατέβασαν τα κόστη και ο εφοπλιστής ο οποίος κινείται στο διεθνή χώρο κοιτούσε που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Που ήταν φθηνότερο. Επιπλέον εδώ στην Ελλάδα η ναυτική παιδεία έχει σχεδόν εγκαταληφθεί. Άρα είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα, όπως και γενικότερα το θέμα της ναυτιλίας, που πρέπει πλέον να συνδυαστεί και με άλλους παράγοντες, διότι σε αυτή την περίφημη μελέτη της McKinsey που σας είπα, η λιμενική οικονομία παραδείγματος χάρη είναι ένας πολύ σημαντικός παράγον, τον οποίο μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε. Μαρίνες η Ελλάδα έχει 6-7 μεγάλα λιμάνια που μπορούν να γίνουν κόμβοι αναπτύξεως. Δυστυχώς μέχρι τώρα μόνο ο Πειραιάς κατά ένα μέρος αξιοποιείται ακόμη η Θεσσαλονίκη από τους Κινέζους και η Θεσσαλονίκη δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Θέλω να μου πείτε, κύριε Κουγιουμτζή, εάν θεωρείτε ότι έχουμε περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης του τουρισμού σε μια Αθήνα που μαράζωσε για 2-3-4 χρόνια και τώρα έδειξε σημάδια ανάκαμψης. Να θυμίσω ότι πάνω από 40 μεγάλα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας έκλεισαν και αυτό σημαίνει και κάτι και για εσάς και όλους που δραστηριοποιούνται γύρω από τα τουριστικά στο κέντρο της πόλης μας. Πράγματι, κύριε Παπαδόπουλε, τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα από το 2008, από τα γεγονότα τότε, έτσι που όλοι τα είδαμε στους δεκτές της τηλεοράσεως μας, το Δεκέμβριο του 2008. Και στιγμάτισαν ουσιαστικά την τουριστική Αθήνα από εκείνη την εποχή. Θα έλεγα όμως σταδιακά από πρόπερση και κυρίως φέτος είδαμε περισσότερες αφήξεις στην Αθήνα. Περίπου 700.000 ξένοι τουρίστες επισκέφτηκαν από ό,τι μας έδειξαν και οι έρευνες την πόλη της Αθήνας. Και πρέπει να γίνει η πόλη της Αθήνας ένα city break, ένας τουριστικός τόπος αξιόλογος. Γιατί βρίσκεται δίπλα στα ιστορικότερα μνημεία σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είναι μια όμορφη πόλη, γιατί είναι μια ηλιόλουστη πόλη, πρέπει όμως από την άλλη πλευρά να γίνει πιο ασφαλής, πιο προσβάσιμη και με μια αυξημένη τουριστική συνείδηση και από την πολιτεία και από αυτούς που ασχολούνται από τον τουρισμό και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και να προσθέσω και κάτι, να είναι και καθαρή πόλη. Ναι, και πιο φωτεινή γιατί αυτή και πιο φωτεινή καθαρή. Και καθαρή. Γιατί από την άλλη μεριά μια πόλη πρέπει να εκπέμπει φως. Ακριβώς. Για να έχει και πρόσβαση εύκολη οποιοδήποτε. Και από την άλλη μεριά να είναι καθαρή, γιατί η καθαριότητα δεν είναι μόνο τα σκουπίδια. Είναι οι τείχοι που ρυπαίνονται, είναι τα σήματα της τροχέας που δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε πια. Είναι μια κουλτούρα που εμένα με κάνει να προβληματίζομαι γιατί διερωτώ με αυτά τα παιδιά που έτσι χωρίς να πολύ σκεφτούν πάνε και ζωγραφίζουν ας πούμε μια πινακίδα της τροχέας που εμένα μπορεί να με αποπροσανατολίσει για το πού πάω και πού δεν πάω έτσι. Ας πούμε τι παιδεία έχουν από το σπίτι τους, τι παιδεία έχουν, τι αγωγή έχουν από το σπίτι τους, τι παιδεία έχουν από το σχολείο τους. Γενικά όλη αυτή η ιστορία και σε σχέση και με το περιβάλλον και σε σχέση και με τις οικολογικές ιδέες που έχουν αναπτυχθεί σε όλο τον κόσμο δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου σε αυτή τη χώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή αρνητικά έχουν επηρεαστεί. Και θα το προεκτείνω αυτό που λέτε και θα πω ότι είναι επιτακτική ανάγκη η σύνδεση πλέον της επιχειρηματικότητας με την παιδεία. Πρέπει να αποκτήσουν και εμείς και οι ίδιοι έμποροι και οι επιχειρηματίες αυτή την κουλτούρα που πρέπει να αποκτήσουμε. Άρα πρέπει η πολιτεία να δείξει μια ευαισθησία σημαντική σε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα και που είναι ο τουρισμός αυτή τη στιγμή. Φέρνει πολύ συνάλλαγμα. Και να είμαστε ευγενείς πάντα. Ναι, και είτε ψωνίσει πολλές... ο τουρίστας είτε δεν ψωνίσει πάντα, ο πάντα. Αυτό είναι σημαντικό και με το χαμόγελο πάντα στα χείλη. Έτσι. Μας φέρνει άλλο... πολλές θέσεις απασχόλησης, κύριε Παπαδόπουλο, αυτή τη στιγμή και δίνει προστιθέμενη αξία στην οικονομία της χώρας που αυτή τη στιγμή περνάει μια κρίση. Και αυτό βέβαια αμέσως μετά θα έχει αντίκτυπο που έτσι όχι στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων αλλά στην άβληση των κοινωνικών ανισοτήτων. Πιστεύω και ευελπιστώ ότι δίνοντας έμφαση σε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα γιατί είμαστε σε ένα
καλό γεωγραφικό κομμάτι στον παγκόσμιο χάρτη. Πρέπει Ωραία. Εκεί να δώσουμε την έντασή μας, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Μάλιστα. Κάτι θέλετε να προσθέσετε? Θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Κουγιουμτζής και που είναι πολύ σωστά, ότι πρέπει να γίνουν στην Αθήνα και νέες τουριστικές δραστηριότητες. Δηλαδή να τονωθεί ο συνεδριακός τουρισμός, να προωθηθεί ο ιατρικός τουρισμός, να γίνουν αθλητικές συναντήσεις, να γίνουν δηλαδή μεγάλα τουρνουά που να μπορούν να φέρουν κόσμο, να εκμεταλλευτούμε τη σύνδεση, ας πούμε, αθλητισμού-πολιτισμού, να γίνουν εκθέσεις βιβλίων, αλλά σε διεθνές επίπεδο, ώστε να υπάρχουν δραστηριότητες όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στην Γερμανία, στις μεγάλες πόλεις, πάρουν τεράστιες εκθέσεις βιβλίων. Ακριβώς. Τεράστιες εκθέσεις τουριστικές που πηγαίνουν όλοι οι tour operators από όλο τον κόσμο, operators, και πηγαίνουν εκεί και υπάρχει συνάντηση. Ή στην Ιταλία που υπάρχουν τεράστιες μεγάλες εκθέσεις με ρούχα, παπούτσια κτλ. Και πάνε αυτοί οι απανταχού άνθρωποι που εισάγουν, εξάγουν, αγοράζουν, διακινούν χονδρικά αυτά τα είδη και ας σας πω κάτι πολύ, πολύ πιο απλό, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν θα μπορούσε στην Αθήνα να γίνει μια διεθνής, μεγάλη διεθνής έκθεση μεσογειακής διατροφής, η οποία συνδέεται και με, και με την ιατρική και αυτή. Εγώ πηγαίνω σε μια έκθεση στο Ζάπιο εδώ και χρόνια που είναι σχετική με αυτό που λέτε, και αντί να τη βλέπω να αναπτύσσεται, σταδιακά τη βλέπω να συρρυκνώνεται. Και με λυπεί αυτό το γεγονός, όταν αυτή η ιστορία της μεσογειακής διατροφής έχει μία προσέγγιση μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από παγκόσμια έτσι, συζήτηση που γίνεται, πάρα πολύ μεγάλη. Και εμείς δεν την είναι ένα συγκριτικό μας πλεονέκτημα η μεσογειακή. Που δεν το έχουμε αξιοποιήσει να το διαλαλήσουμε σε όλο τον κόσμο. Γιατί μέσα από τη μεσογειακή τροφή πουλάς και τα καλά φασόλια, πουλάς και τα καλά όσπρια γενικότερα και τα προϊόντα τα ελληνικά που έχουν μια υψηλή ποιότητα και μια άλλη γεύση. Γιατί δεν είναι μόνο η τιμή χαμηλή. Δεν είναι μόνο αυτό. Μπορείς να το συνδυάσεις και με μια άλλη φιλοσοφία. Δηλαδή? Ο μεσογειακός τρόπος διατροφής έχει και πολιτιστικές πλευρές. Εκεί πρέπει να υπάρχουν και στο μοναστηράκι, γύρω πρέπει να υπάρχουν πολλά μαγαζιά που να πουλάνε τέτοια προϊόντα. Ναι. Μα είτε τυριά, ανοίγουν τέτοια καταστήματα αρκετά στην περιοχή, έτσι, και απευθύνονται στον τουρίστα και όχι μόνο, και στον επισκέπτη γενικότερα, ναι, γιατί ακριβώς. Έχουμε και εσωτερικό τουρισμό. Ακριβώς, ένας άνθρωπος που είδε την Καβάλα στην Αθήνα για να δει το μουσείο της Ακρόπολης. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η προσβασιμότητα των τουριστών, το έχουμε επισημάνει έτσι κατά κόρον και στο αρμόδιο Υπουργείο. Με το μετρό τώρα νομίζω ότι έχει διευκολυνθεί πολύ η προσέγγιση. Το εξής πρόβλημα, και θα σας δώσω ένα στοιχείο για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος. Φτάνουν περί τα 2 εκατομμύρια τουρίστες στο λιμάνι του Πειραιά από την κρουαζιέρα. Ξέρετε πόσοι φτάνουν να δουν την Ακρόπολη, 300.000. Ξέρετε πόσοι φτάνουν στην αγορά της Αθήνας για να κυκλοφορήσουν. Δεν λέω να ψωνίσουν, να κυκλοφορήσουν. Περίπου 150 με 200.000. Είναι τεράστια η απόσταση μέχρι τα 2 εκατομμύρια. Εδώ δεν έχουν στήσει μια αγορά τοπική έξω από το λιμάνι για να πάει όλο με τα πόδια. Ξέρετε ότι αυτό το συνάλλαγμα, κύριε Παπαδόπουλε, το αφήνουν στο Κουσάντασι, το αφήνουν στον Τάραντα, το αφήνουν στην Ισπανία και εμείς παίρνουμε τα ψίχουλα. Γιατί η Ισπανία παίρνει από τη μεσογειακή κρουαζιέρα 1.200.000, η Ιταλία 800 εκατομμύρια παρακαλώ και εμείς μόνο 150 εκατομμύρια. Πάμε στον κύριο Αλέξανδρο από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε Αλέξανδρε, σας ακούμε. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σας, εσάς και τους καλεσμένους σας. Να είστε καλά. Ήθελα να ερωτήσω μέσω του υψηλού επίπεδου της εκπομπής σας και ότι οι καλεσμένοι σας δεν είναι αρμόδιοι, εάν οι κυβερνώντες εννοούν ανάπτυξη και σταθερότητα, ένα, το ληστρικό έμφυα και την τρομακτική υπερφορολόγηση. Δεύτερο, την απελευθέρωση από 1η-1η του 2015 των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, που σημαίνει ολοκληρωτική υποδούλωση των Ελλήνων στους ξένους και εγχώριο στοκογλύφους και στις τράπεζες. Τρίτον, το κόψιμο του ΕΚΑΣ και τη μείωση των κυρίων συντάξεων, προχθεσινή δήλωση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργιου Κίρτσου. Πετσόκομα κατά 80% 6 μηνών αναδρομικών στους άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας
με αποτέλεσμα ένας στρατηγός να πάρει μόλις 43 ευρώ. Την αναλγησία για την εξαθλίωση των Ελλήνων, τις 6.000 οικονομικές αυτοκτονίες, παύλα δολοφονίες, τα 2 εκατομμύρια τους ανέργους και τελευταία... Ναι, αλλά αναπαράγεται, συγγνώμη, θα σας διακόψω, γιατί αναπαράγεται διάφορα πράγματα που λέγονται στα τηλεοπτικά παράθυρα και που όλα δεν είναι ακριβή. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν 2 εκατομμύρια άνεργοι. Υπάρχουν 1.250. Λοιπόν, το λένε μερικοί πολιτικοί, το παίρνετε και εσείς και το αναπαράγετε. Λοιπόν, κακώς το αναπαράγετε. Γιατί θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Σε αυτή την εκπομπή, ξέρετε, μαζί. Να σας πω κάτι. Μετά ο κύριος Κίρτσος με παίρνει τηλεθεατής και λέει ότι είπε ότι θα κοπούν οι συντάξεις 30%. Δεν είπε αυτό. Είπε, αν συζητήσουμε ένα πρόβλημα που υπάρχει με τις συντάξεις, γιατί υπάρχει ένα ασφαλιστικό πρόβλημα, να συζητήσουμε για τις συντάξεις που είναι πάνω από τις 2.000. Και όχι να κοπούν όλες 30%. Το αναπαράγει ο άλλος, το φτιάχνουν οι πολιτικοί όπως θέλουν. Λοιπόν, ας μείνουμε στα πραγματικά νούμερα. Ναι, ξέρετε, ναι, ναι. Ένα, φτιαχνόμαστε χωρίς λόγο. Είναι σαν να είναι ένας πυγμάχος που κάνει ζέσταμα για το πώς θα ρίξει κάτω τον άλλο και να τον σκοτώσει. Δεν πρέπει να έχουμε έναν ιδιότυπο εμφύλιο στη χώρα αυτή. Όχι, όχι. Προς Θεού. Και ένα τελευταίο. Δεν ξέρω αν ισχύει και αυτό. Το διαβάσαμε. Το 10.000 που πήραν οι βουλευτές για τον Ιανουάριο, ενώ δεν υπάρχει βουλή, έχει διαλυθεί. Εμείς αυτό δεν το ξέρω. Αν υπάρχει αυτό, είναι απαράδεκτο. Ναι, δεν το ξέρω. Έχει δοθεί και έχει γραφτεί, δεν έχει διαψευστεί. Μάλιστα. Το διαβάσαμε σήμερα στην Contra News. Ναι. Το επισημαίνει τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, δεν αυτό, θέλουμε, αν το πήρανε, είναι απαράδεκτο που το πήρανε. Τον Ιανουάριο να πληρωθούν ενώ έχουν τελειώσει το Δεκέμβριο. Δεν θέλουμε άλλη σωτηρία. Από το 2010 μας σώζουν συνεχώς. Σε αυτό έχετε δίκιο. Στη γενική παρατήρηση έχετε απόλυτο δίκιο και σε πολλά που ασύμπω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Παπανδρόπουλε, τι απαντάμε σε μερικά από αυτά που ακούσαμε? Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω μια ερώτηση στους διαφόρους παρεμβαίνοντες. Εάν μπουν σε ένα αεροπλάνο και διαπιστώσουν ότι δεν τους αρέσει ο πιλότος και το αεροπλάνο είναι εν πτήση, θα ανοίξουν την πόρτα για να φύγουνε? Τι είπατε? Λέω, εάν μπεις σε ένα αεροπλάνο που είναι, είσαι σε ένα αεροπλάνο και βρίσκεσαι σε πτήση. Δεν σ' αρέσει ο πιλότος. Και διαπιστώσεις ότι δεν σ' αρέσει ο πιλότος. Ανοίγεις την πόρτα ή πες ότι έκανες λάθος την πτήση. Ανοίγεις την πόρτα και φεύγεις. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο από το Διόνυσο, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε Κωνσταντίνε. Καλησπέρα σας. Σας ακούω. Σας άκουσα, κύριε Παπαδόπουλε, στην αρχή της εισαγωγής σας για τα ομόλογα, τα δεκαετή, τα πενταετή και τα τετραετή. Αυτά τα επιτόκια ποιοι τα έχουν βάλει, ποιοι τα ρυθμίζουνε? Κάποιες Fitch, Standard & Poor's και για ποιο όλοι λόγο. Όλοι αυτοί. Δυστυχώς δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτούς. Από αυτούς εξαρτώνται όλες οι οικονομίες όλου του κόσμου. Ναι. Δεύτερον, ο Νοάμ Τσόμσκι από την αρχή του 2011 προειδοποίησε ότι η ηφαισιακή λιτότητα στην Ελλάδα είναι αυτοκτονική. Τρίτον, δεν άκουσα από τις ομιλίες τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των βουλευτών για τις δανειακές υποχρεώσεις της Γερμανίας. Εκείνο που ξέρω είναι ότι στις 12 του Σεπτέμβρη του 1990, για την τελική ρύθμιση του θέματος της Γερμανίας, που υπογραφεί αυτή το 2-4, ορίστηκε και ρυθμίζει κατά τέτοιο τρόπο και νομικά ότι οι αποζημιώσεις αυτές δεν έχουν ποτέ ζητηθεί και επομένως η Γερμανία αρνείται για να συζητηθεί. Εάν συμπεριλαμβάνοντο, εάν είχαν εγγεγραφεί στο Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό, σήμερα θα ήμασταν οπωσδήποτε σε μια διαδικασία νομική να διεκδικήσουμε νομικά τις δανειακές συμβάσεις. Τέλος, ήθελα να πω τα εξής. Η Ευρώπη, σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις του ενοποιητικού εγχειρήματός της, στερείται πολιτικών προσωπικότητων ιστορικής εμβέλειας. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες σε αυτή τη συγκυρία, δυστυχώς κύριε Παπαδόπουλε και οι άλλοι, έχουν μικρούς ηγέτες. Αυτό καθιστά επιτακτικό για τις μικρές χώρες
να αναδείξουν αυτές μεγάλους ηγέτες. Ναι, αλλά δεν τους έχουμε δυστυχώς. Οποίοι... Περιμένουμε να τους βρούμε. Ορίστε. Δεν τους έχουμε δυστυχώς, λέω. Περιμένουμε να τους βρούμε. Οι οποίοι θα σηκώσουν το βάρος των περιστάσεων και για τα δικά τους έθη και για την Ευρώπη, κύριε Παπαδόπουλε. Μακάρι, ιστορία, να τους βρούμε. Η ιστορία δεν γράφεται αναλόγως του μεγέθους. Η ελληνική ιστορία βρίθη παραδειγμάτων. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, σας ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά και χρόνια πολλά. Βλέπετε κύριε Κουγιουμτζή τους τηλεθεατές και βλέπετε μια αγωνία, μια αντίδραση που έχουν και βεβαίως και εσείς αγωνία έχετε γιατί έχετε πολλά έξοδα να συντηρήσετε ανθρώπους που εργάζονται, να μπορέσετε να κρατήσετε το μαγαζί σας ανοιχτό, πολλά έχουν κλείσει όπως ξέρουμε. Εσείς πώς βλέπετε το αύριο και ποιες είναι οι ανησυχίες που έχετε στον κλάδο σας και στο χώρο σας? Καταρχήν είναι, κύριε Παπαδόπουλε, δικαιολογημένες όλες αυτές οι αντιδράσεις, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποστεί τα επίχειρα μιας συγκεκριμένης κρίσης. Καταλαβαίνω γιατί και εμείς ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία και εγώ σαν επιχειρηματίας έχω τις προσλαμβάνουσες αυτές καθημερινά. Και θα έλεγα ότι και στο μαγαζί μου μπαίνει κόσμος και μας λέει όλα αυτά που αντιμετωπίζει έξω. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω εγώ από τη δική μου πλευρά είναι ότι αυτό που θα πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα είναι μια σύμπνοια, μια ενότητα που πρέπει να διακατέχει όλο συλλήβιν το πολιτικό σύστημα, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε έτσι, να περάσουμε τον κάβο. Να περάσουμε τον κάβο αυτής της κρίσης και της δυστυχίας. Αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω. Μάλιστα. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Πάντως, και τελειώνω με αυτό, αυτό που θέλει η αγορά και η επιχειρηματικότητα είναι πρώτο κεφάλαια και δεύτερο πολιτική Μάλιστα. βούληση. Κύριε Παπανδρόπουλε, για να κλείσουμε, ένας τηλεθεατής ρωτάει ο κύριος Φώτης από τον Πειραιά, όποιος έχει χρήματα στην τράπεζα, τι πρέπει να κάνει, να τα αφήσει στην Ελλάδα ή όχι. Κοιτάξτε, πάλι αρχίσαμε να συζητάμε τέτοια θέματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο. Ήταν το φαινόμενο που είδαμε, όπως ξέρετε, το 2010 και 2011 και πάλι συζητάμε, και αυτό είναι ιδιαίτερα για μένα δυσάρεστο. Γιατί πάψαμε πάλι να έχουμε εμπιστοσύνη στη χώρα μας. Εσείς τι λέτε? Εγώ δεν ανησυχώ, για την ώρα τουλάχιστον. Μάλιστα. Δεν ανησυχείτε καθόλου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είστε άνθρωποι που ξέρετε τα πράγματα. Κύριε Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη, θα κλείσω με εσάς. Για ποιο λόγο, λέει, όλα τα υπουργεία είναι στην Αθήνα, όλη η διοίκηση είναι συγκεκριμένη στην Αθήνα και για ποιο λόγο? Κοιτάξτε, εδώ πήγαν να τα πάνε λίγο έξω από το κέντρο της Αθήνας και φτιάξανε κτίρια και τα εγκαταλείψανε. Γιατί όλοι αυτοί οι τρισάθλοι τύποι θέλουν να είναι μέσα στην Αθήνα και να βολεύονται έτσι και να μην μετακινούνται. Και δυστυχώς έχει η Αθήνα υποστεί και αυτή τη συνέπεια να είναι βεβαρημένη με όλα τα υπουργεία. Και θα έπρεπε και κάποια υπουργεία να είναι και αλλού. Ας πούμε το Υπουργείο Γεωργίας στη Λάρισα ή κάποιο σημαντικό Υπουργείο στη Θεσσαλονίκη και όχι να τις χρυσώνε το χάπι με το Υπουργείο Θράκης, Μακεδονίας και τέτοια πράγματα που δεν έχει αρμοδιότητες και μπλέκεται προσπάθως να πάρει από τον Περιφερειάρχη ή από τον Δήμαρχο της περιοχής. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Νομίζω ότι κάναμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσετε. Να έχετε ένα καλό βράδυ αύριο και πάλι, όχι αύριο, μεθαύριο στις 9 θα είμαστε μαζί. Γεια σας.